Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Καθυλώνει η σειρά Ταμπού με την πλοκή της. Δύο δολοφονίες και η επιστροφή μιας γυναίκας και το μυστήριο φέρνουν ταραφιές. Την ώρα που η αστυνομία προσπαθεί να βρει τα κίνητρα πίσω από δύο δολοφονίες, η Μελία οργανώνει το πονηρό σχέδιο της για να φέρει πάλι κοντά της τον Έκτορα. Η Μάρθα φτιάχνει με το μυαλό της το χειρότερο πιθανό σενάριο αναφορικά με την εξαφάνιση του Λουκιανού. Μία μαύρη επέτειο στοιχιώνει την οικογένεια Καρτάλη και φέρνει σκληρές αναμνήσεις στο μυαλό του Γαβρίλ. Η Αλεξάνδρα Καρτάλη επιστρέφει στα Γιάννενα έπειτα από 20 χρόνια και το μυστικό Ταμπού κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Ο μεγάλος έρωτας του Ταμπού. Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν μαζί και η Πέρσα με τον Έκτορα, ένας από τους φλογερούς έρωτες της σειράς Ταμπού. Η Πέρσα είναι ραδιοφωνική παραγωγός, από τα 18 της ζει στην Αθήνα και τώρα αποφάσισε να μετακομίσει στα Γιάννενα μόνιμα, αναφέρει η Δώρα Μπιλιώνη. Στη σειρά έχουμε τον έρωτα με τον Έκτορα Καρτάλη, ο οποίος είναι συνάδελφος στο ραδιόφωνο και εκεί κάπως φούντωσε, συμπληρώνει. Από την πλευρά του, ο Ιάσονας Χρόνης που υποδίεται τον Έκτορα Καρτάλη σημειώνει, είναι ένας παραμυθένιος έρωτας ακόμη και αν ξεκίνησε κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί ο Έκτορας, όπως φάνηκε στο πρώτο επεισόδιο, είναι παντρεμένος. Ο νεότερος της οικογένειας Καρτάλη περιγράφει και τον δικό του ρόλο στο Ταμπού. Ο Έκτορας έχει μια περίπλοκη ζωή. Είναι πάρα πολύ δεμένος με τα αδέρφια του, οπότε οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτά είναι σαν να συμβαίνει και σε εκείνον. Έχουν ένα πολύ ωραίο δέσιμο μεταξύ τους γιατί ακριβώς μείναν ορφανά από πολύ μικρά, λέει. Η παρέα των φοιτητών του Ταμπού αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της πλοκής. Ο Νίκος Μανολάς μιλά στον Bon Giorno για τον δικό του ρόλο. Είμαι ο Ζήσης που προσπαθεί να είναι ο ψυχολόγος της παρέας. Πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους φίλους στην παρέα, αλλά ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο λαμόγιο, είπε. Στο μεταξύ, η Ελένη και η Κατερίνα προσπαθούν να ερευνήσουν την υπόθεση ενός άντρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αμάξι του. Ο Μινάς συμβουλεύει τον Λουκιανό να μιλήσει στην Ελένη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μία γυναίκα επιστρέφει στα Γιάννενα και ανατρέπει τα πάντα. Η Αλεξάνδρα Καρτάλη φτάνει εκεί, μετά από 20 χρόνια, ζητάει να πουληθεί το πατρικό της οικογένειας, αλλά σε αυτό εναντιώνονται ο Λουκιανός και ο Έκτορας. Ωστόσο, η Αλεξάνδρα αρνείται να έρθει σε επαφή με την Μάρθα, θέλει να δει τα ανήψια της. Ο Λουκιανός, βλέποντας τον κλειό γύρω του να στενεύει, αποφασίζει να μιλήσει στην αστυνομία για τον εκβιασμό. Οι εκβιαστές όμως έχουν άλλα σχέδια και ανατρέπουν την απόφασή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Λουκιανός να μην μιλήσει στην Ελένη, γιατί οι εκβιαστές τον απειλούν πως αν μιλήσει θα του αφαιρέσουν την ζωή. Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια στη σειρά Ταμπού. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.